στα Νταϊλίκια Γιόκ με την Ελλάδα που είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τι δηλώσει του Ρετζέπτα Γκί Περντογάν συνεχίζουν να απασχολούν τον τύπο στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, όπω αναφέραμε και στο Πενταπόσταγμα, με σαφή και ξεκάθαρα τρόπο απάντησε ο Πρωθυπουργό την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα από το βήμα τη 86η Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Απαντάμε, είπε, με μία λέξη. Δεν φοβόμαστε, με μία λέξη. Όχι, Νταϊλίκια Γιόκ, κύριε Ερντογάν. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργό πρόσθεσε πω δεν πρόκειται να απαντήσει στι απειλέ και πω είναι διατεθειμένο να συναντηθεί με τον Ερντογάν κάτι που δεν σχολιάστηκε όμω στα γειτονικά μέσα μαζική ενημέρωση. Θεωρώ απαράδεκτε τι δηλώσει του Ερντογάν και την διαρκή επιθετικότητα. Καταλαβαίνω γιατί πριν από μια εκλογική αναμέτρηση υπεκφεύγουν σε εθνικισμό αλλά δηλητηριάζουν τον τουρκικό λαό. Δεν θα ακολουθήσουμε τον Ερντογάν σε ένα μπαράζ σκληρών δηλώσεων. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανεύθυνο και δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου. Θα αποτρέπουμε τη διαστρέβλωση που προέρχεται από την Τουρκία. Δεν υπάρχει άνθρωπο στο εξωτερικό που πιστεύει ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν κίνδυνο για την Τουρκία. Θα εξοπλίζουμε τι ένοπλε δυνάμει μα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάντα επικοινωνία με τη γείτονα χώρα. Δεν είμαι αυτό που έφερε ρήξη στη σχέση μα. Είμαι διατεθειμένος να συναντηθώ με τον Τούρκο Πρόεδρο, Εκείνος είπε Γιόκ. Τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση αναφέρουν ότι στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν θα θέσει τι προβοκάτσχε τη Ελλάδα. Θα στείλει το μήνυμα ότι χάσαμε την υπομονή μα με την Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global. Πάντω, ο Τούρκο πρόεδρο έδειξε να χαμηλώνει τους τόνους μετά και τις συστάσεις Blinken Stoltenberg σε αντίθεση με τον ακροδεξιό κυβερνητικό του εταίρο De Μπαχτσελή για νησιά που βρίσκονται υποκατοχή. κατοχή. «Αν θέλουμε, ρίχνουμε τους Έλληνες και πάλι στη θάλασσα», ανέφερε προσεκτικά. Ο Τούρκος Υπουργό Ενέργεια Φατίχ Ντον σε ομιλία του στην περιοχή Σόουτ τη επαρχία Μπιλετζίκ, εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο γεωτρύπανο που πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αμπτουλ Χαν, θα φέρει καλά νέα. Το Αμπτουλχαμίτ είναι το πιο ισχυρό γεωτρύπανο του στόλου μα. Στείλαμε το Αμπτουλχαμίτ Χάν στο Γιώργου Κλέρε 1 στη Μεσόγειο. Όλο το προσωπικό μα το πλοίο εργάζεται σκληρά. Έχουν μόνο έναν σκοπό, μία νέα ανακάλυψη, μία νέα χαρμόσυνη είδηση. Α ελπίσουμε ότι είμαστε αισιόδοξοι. Αν θέλει ο κύριο μα, θα μοιραστούμε τα καλά νέα με το έθνο μα. Είμαστε αποφασισμένοι να ανάψουμε τη φωτιά τη ανακάλυψη και στη Μεσόγειο, ανέφερε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.